Λοιπόν, πάμε. Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Σήμερα Παρασκευή 28 Ιουνίου του 2024. Ο Κωνσταντίνος Λούμπαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νικόλας Αγγελίδης στην δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και εκφώνηση της εκπομπής. Ο Παρταόλας τα κάνει όλα και συμφέρει. Λοιπόν, αφιέρωμα σήμερα. Αφιέρωμα και εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, ναι μεν έχει πολύ ψάξιμο η ιστορία με τα αφιερώματα, αλλά είναι και κάτι που αρέσει και στον κόσμο και σε όλους μας και σε μένα τον ίδιο, δηλαδή και σε εμάς που κάνουμε τη δουλειά. Έχει άλλη ομορφιά, ρε παιδί μου, να ψάχνεις, να βρίσκεις πράγματα που έχεις ακούσει, που έχεις δει, που γνωρίζεις μέχρι σε ένα σημείο και να τα διευρύνεις λίγο, να τα πλατιάζεις με την καλή έννοια της λέξης και να τα φέρνεις εύπεπτα στο τραπέζι των ακροατριών και των ακροατών. Η εκπομπή Ώρα Ελλάδας μεταδίδεται καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 10, από τις 9 και 5 μάλλον για να είμαστε ακριβείς, το πρωί, Ώρα Ελλάδας, και σε επανάληψη την επόμενη μέρα στις 2 μετά τα ξημερώματα, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα δηλαδή, θα παίξει και Σάββατο. Και βέβαια πιάνει τις ζώνες όλες, ευρυζωνική είναι, πιάνει Αμερική, πιάνει η Καναδά, πιάνει η Βραζιλία, πιάνει η Αυστραλία από την άλλη πλευρά, Ασία, Αφρική, παντού, παντού όπου υπάρχουν Έλληνες. Σαν σήμερα, πριν από 39 χρόνια, έτσι το... Κάτσε να πούμε και την ακριβή ημερομηνία, μην κάνουμε λάθος. 1985, πόσο βγαίνει, 39 χρόνια. Καλά, σωστά το είπα. Στις 28 του Ιούνιου έφυγε ένας μεγάλος, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, που όποιον και να ρωτήσεις, μέσα από το άνοιγμα της τηλεόρασης και τις παλιές σας πρόμαυρες και όχι μόνο ταινίες, αλλά και μέσα από τα διάφορα ντοκιμαντέρ που έχουν κατά καιρούς γίνει, τα δημοσιεύματα και τα αφιερώματα στο διαδίκτυο, είναι σαν να μην έφυγε ποτέ. Είναι εδώ, δίπλα μας. Δηλαδή θεωρούμε ότι είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, ο Λαμπρούκος, έτσι όπως τον ζήσαμε, μέσα από τις ταινίες τους και όσοι είχαμε την τύχη και τη χαρά να τον δούμε και από κοντά. Λοιπόν, να σας πω και τη δική μου περιπέτεια. Έμενε στη Βάρκιζα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και μέναμε και εμείς στη Βάρκιζα από πιτσιρικάδες, από το 73. Εκείνη την περίοδο δηλαδή, πρέπει να ήταν 78-79 αυτό που θα σας περιγράψω. Έχει έναν στενό δρόμο από εκεί που είναι το σπίτι και οδηγεί προς την εκκλησία, η εκκλησία η μία και μοναδική εκκλησία της Βάρκιζας. Δεν ξέρω τώρα πώς τη λένε, τέλος πάντων μη γελάτε. Όπως και να έχει, πιτσιρικάς εγώ πηγαίνω, ξέρετε τώρα όλοι μπόμπιρες, παίζαμε, τρέχαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, λιώναμε στους δρόμους. Λιώναμε, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κυριολεκτικά δηλαδή από την ώρα που ξυπνάγαμε, ούτε γάλα ούτε τίποτα στο δρόμο, μέχρι την ώρα που πέφταμε καρφιά κάτω από την κούραση. Είμαι λοιπόν με την παρέα μου και πηγαίνουμε, πρέπει να ήταν Πάσχα και πρέπει να ήταν κάποια έτσι σημαντική ημέρα, μεγάλη Πέμπτη, μεγάλη Παρασκευή, τέλος πάντων είχε εκκλησία. Και ήταν αρχές-αρχές δηλαδή, δεν είχε μαζευτεί πολλοί κόσμος, δεν υπήρχε μπούγιο. Και βγήκαμε εμείς να παίξουμε ό,τι προλάβουμε εκεί στον προάβλιο χώρο της εκκλησίας, πριν αρχίσει, αρχίσουν οι τελετές κλπ. Και ξαφνικά προβάλλει και βγαίνει μπροστά μας έτσι, μια θεόρατη μορφή. Τότε, ξέρεις, όταν είσαι και πιτσιρικάς τα βλέπεις όλα πολύ μεγάλα. Μια μεγάλη έτσι, φυσιογνωμία, ένας ομορφάντρας ψηλός, σαν ντουλάπα ήτανε. Ήταν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στα πιτσιρίκια. «Παιδιά, παιδιά, ο Κωνσταντάρας!» Και ήταν η μοναδική φορά που έτσι τον είδα από κοντά, τον χάζεψα. Έμεινα άγαλμα μπροστά στην μορφή του πραγματικά, γιατί... Ξέρεις, τότε ήταν και η τηλεόραση που ήταν στα σπαργανά της, ήταν λίγα τα πράγματα. Έβλεπες, υπήρχαν δύο κανάλια, υπήρχε η ΕΡΤ και υπήρχε και η ΕΝΕΔ. Έβλεπες ελληνικές ταινίες, δεν είχες πολλές επιλογές. Να δεις κινούμενα σχέδια που περιμέναμε εμείς πώς και πώς να δούμε κανένα Μίκι Μάους, κανένα Ντόμ και Τζέρι, κανένα Ποπάι ή Ροζ Πάνθυρα που μας άρεσε ιδιαιτέρως. Ποδόσφαιρο τότε φυσικά που ήταν οι μεταδόσεις με Γιάννη Διακογιάννη, Βαγγέλη Φουντουκίδη και πάει λέγοντας, και ελληνικές ταινίες. Μεγαλώσαμε με όλο αυτό το σκηνικό. Οπότε καταλαβαίνεις από το να βλέπεις την τηλεόραση που ήταν κάτι το εξωπραγματικό τότε για τα παιδιά, ένας μοναδικός τρόπος επικοινωνίας, όχι αμφίδρομης αλλά επικοινωνίας, νόμιζες ότι όλοι αυτοί οι ηθοποιοί είναι δικοί σου, τους ξέρεις, τους ζεις, είναι μέσα στο σπίτι σου, τους γνωρίζεις. Και άλλο τώρα να τον βλέπεις στην ασπρόμαυρη οθόνη, γιατί τότε η τηλεόραση ήταν
ασπρόμαυρες κυρίως, και άλλο να τον βλέπεις από κοντά έτσι σε αυτή τη θέα κυριολεκτικά σαν παιδάκι να λιώνεις, να λες ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα του Λάμπρου Κωνσταντάρα από την ταινία «Ο Σπαγκοραμένος», όπου κάνει παζάρια με το Μανάβη, έχει πολύ γέλιο, και μετά θα πούμε στις λεπτομέρειες της ζωής του, σε όλα αυτά τα οποία αγάπησε πολύ, το θέατρο, το κινηματογράφο, τις γυναίκες, το ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα την ΑΕΚ, της οποίας υπήρξε φανατικός φίλος και τερματοφύλακας, παρακαλώ. Αλλά θα μάθουμε και άλλες πτυχές της ζωής του που μπορεί κάποιοι να μην τις γνωρίζουν τόσο εκτενώς. Πάμε! Γεια σου, Σταύρο! Καλώς αγκυρλάμε. Δεν είναι καλά τα πεπόνια, ρε! Γλύκισμα! Εγώ σε ρωτάω για πεπόνια. Αν ήθελα γλύκισμα, πήγαινα στο ζαχαροπλαστείο, έπαιρνα δύο τουλούμπες και τις δερλίκωνα. Θέλω να σου πω πως είναι πολύ γλυκά. Πρώτη τάξη. Μπράβο, παλιά. Πόσο είναι το κιλό? 8. Τι 8? 8 δραχμές το κιλό. Τι μου λες για τερλούς ψάχνεις, ρε Σταύρο, ε? Εμένα με λένε Λάμπρος Κουντρί, δεν μπορείς να με κοροϊδέψεις. Γιατί, κυρλά? Γιατί πρώτα απ' όλα σε ρωτάω πώς είναι τα πεπόνια και μου λες γλύκισμα. Ύστερα σε ρωτάω πόσο έχουν και μου λες 8. Αν είναι έτσι, δεν παίρνω φρούτα, ρε Σταύρο. Πάω και παίρνω δύο καταήφια που είναι πραγματικό γλύκισμα και μου έρχονται και φθηνότερα. Πάρε καρπούζι. Γιατί να πάρω καρπούζι, δηλαδή? Έχει φθηνότερα. Και τα κάρβουνα έχουν φθηνότερα. Θα πάρω κάρβουνα, δηλαδή? Άσε με, ρε, άσε με να χαρίζω. Άλλο τα φρούτα, άλλο τα κάρβουνα. Κόβεις μισό πεπόνι. Και το άλλο μισό τι να το κάνω? Θα βρεθεί κανένας άλλος μουστερής να το πάρει. Και αν δεν βγει καλό? Αν δεν βγει καλό, να πάρω εγώ την κολοκύθα για κρέμ καραμελέ, ρε Σταύρο. Μα για στάσου τι. Μήπως κι εγώ είμαι μέσα στα πεπόνια? Τότε δεν έχεις μανάβικο, ρε Σταύρο, έχεις λαχιοφόρο αγορά. Να μην πάρουμε φρούτα λοιπόν, να πάμε να πάρουμε δύο λαϊκά λαχεία. Μα τέλος πάντων τι θέλεις? Τίποτα, ρε Σταύρο, να σε καλά κι εσύ και τα φρούτα σου, φάτα μόνος. Άκου να σου. Το πεπόνι είναι κλειστό πράγμα. Ξέρεις τι έχει μέσα? Και η κεφάλα σου είναι κλειστή, ξέρεις τι έχει μέσα? Δηλαδή ξέρω τι έχει, αλλά δεν σου λέω. Απαράτα με τσακλαμάρα. Αυτό που κάνει έτσι τον στραβωμένο με αυτό το στυλ, νομίζω ότι είναι μοναδικό και δεν έχει υπάρξει άλλος σαν τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, και ούτε πρόκειται να βγει. Καλά, βέβαια, τώρα και να συζητάμε ότι οι σύγχρονοι ηθοποιοί, χωρίς να θέλω να μειώσω κανέναν, δεν μπορούν να αγγίξουν το κομμάτι της δημιουργικότητας, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Όχι ότι δεν υπάρχει ταλέντο, υπάρχει μεγάλο ταλέντο. Αλλά το κομμάτι αυτό της δημιουργικότητας και του αυτοσχεδιασμού εκείνων των παλιών ηθοποιών που ξέφευγαν από το σενάριο και έβγαζαν τον πραγματικό τους εαυτό, γι' αυτό και αγαπιόντουσαν τόσο πολύ από τον κόσμο, είναι πραγματικά κάτι πολύ δύσκολο να το αγγίξεις ή να το πλησιάσεις. Γεννήθηκε στις 13 Μάρτη του 1913. Ηχθείς λοιπόν, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, στο Κολωνάκι, και το σπίτι του ήταν. Του τέριαζε πολύ το νούμερο 13, να ξέρετε, έτσι. Ήταν στην οδό Πλουτάρχου 13 στο Κολωνάκι, γεννημένος στις 13 του Μάρτη του 1913. Πολύ 13. Καταγωγή του από την πόλη και ρίζες ποντιακές από τη Σινόπη. Είχε δύο αδερφές, την Αλεξάνδρα Κωνσταντάρα Κωνσταντοπούλου και τη Μίτση Κωνσταντάρα, την οποία την έχουμε δει σε αρκετές ταινίες. Μάλιστα, η αδερφή του δεν άντεξε το χαμό του Λάμπρου και 6 μήνες αργότερα πέθανε από καρδιά στον ύπνο της. Ήταν λατρεμένη σαν αδέρφια και την πρόσχε και την αγαπούσε πάρα πολύ. Και φυσικά την είχε μαζί του σε αυτούς τους δεύτερους ρόλους που έπαιζε η Μίτση Κωνσταντάρα σε πολλές από τις ταινίες τις οποίες πρωταγωνίστησε ο Λάμπρος. Ασχολήθηκε με τον αθλητισμό, του άρεσε πολύ. Ήταν ψηλός, γεροδεμένος, έτσι. Ζεν πρεμιέ πραγματικός και σε εμφάνιση και σε χαρακτήρα και σε ποιότητα ανθρώπου, έτσι. Και ήταν αθλητής της ΑΕΚ. Έπαιζε τερματοφύλακα στη δεύτερη ομάδα της Ένωσης το 1929-1930. Μιλάμε στα Σπάργανα, έτσι. Η ΑΕΚ ήταν στα 4-5 χρόνια από την δημιουργία της. Και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, και λόγω σωματότυπου και σωματοδομής, ασχολήθηκε με τη θέση του τερματοφύλακα. Βέβαια, δεν ήταν το μόνο άθλημα του ποδόσφαιρου στο οποίο συμμετείχε με την ΑΕΚ, αλλά ήταν και αθλητής στίβου, κυρίως σε άλματα, αλλά και σε αγώνες δρόμου ταχύτητας, πάλι λόγω ύψους κλπ. Ήταν και άλλες οι εποχές, καταλαβαίνετε τότε. Δεν υπήρχε η δομή του σώματος όπως υπάρχει τώρα, η κατανομή του σώματος, δηλαδή και ένας ψηλός, λες όπα, πρέπει να έχει σωστή κατανομή του σώματος. Και το λέμε αυτό γιατί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ήταν από τη μέση και πάνω πολύ γεροδεμένος, έτσι. Το 30 κατατάχθηκε μετά από επιμονή της οικογένειάς του, χωρίς να θέλει, στη σχολή υπαξιωματικών ναυτικού στην Κέρκυρα.
Δεν το ήθελε με τίποτα, δεν ήθελε να καταταγεί στον στρατό, συγγνώμη, με τα δεδομένα αυτά, δηλαδή να γίνει και υπαξιωματικός, να έχει ένα καθεστώς μονιμότητας, και την κοπάνησε από την Κέρκυρα πώς, λέτε, κολυμπώντας. Την κοπάνησε και άφησε την σχολή υπαξιωματικών. Βέβαια πέρασε μετά ένα αυτοδικείο και το γλίτωσε το κομμάτι της φυλάκης και της τιμωρίας μετά από ενέργειες της οικογένειάς του που είχαν και τις γνωριμίες, έτσι και τον είχαν βάλει στην σχολή υπαξιωματικών ναυτικού στην Κέρκυρα. Το 34, γιατί είχε πάρα πολύ σκληρή οικογένεια, έτσι, και προσπαθούσαν να τον ορίσουν στο τι θα κάνει, τον έστειλαν στο Παρίσι με το ζόρι, όπως είχε πει και ο ίδιος τότε, για να σπουδάσει χρυσοχώος, να κάνει κάτι με τη ζωή του τέλος πάντων και να συνεχίσει και την παράδοση και την οικογενειακή επιχείρηση, γιατί ο πατέρας του είχε χρυσοχοείο στο κέντρο της Αθήνας, Κολωνάκι, χρυσοχοείο, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Βέβαια εκεί στο Παρίσι είδε άλλες ομορφιές ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και ψιλοπαράτησε τις σπουδές και έκανε άλλες δουλειές του ποδαριού για να τα βγάζει πέρα, χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς του, οι οποίοι νόμιζαν ότι κανονικά σπουδάζει χρυσοχώος και θα επιστρέψει να αναλάβει την επιχείρηση του μπαμπά. Εκεί λοιπόν που κάνει τις δουλειές του ποδαριού, τον ανακαλύπτει ένας Γάλλος σκηνοθέτης επωνόματι Λουί Ζουβέ και τον κόβει, ρε παιδί μου, και σαν εμφάνιση αλλά και σαν προσωπικότητα, και τον βάζει να παίξει σε μια θεατρική παράσταση στο ρόλο του κομπάρσου, βέβαια, έτσι. Δεν μπήκε κατευθείαν στο σανίδι σε πρωταγωνιστικό ή έστω και σε δεύτερο ρόλο, αλλά κομπάρσος, και του άρεσε πολύ. Του άρεσε πολύ το πώς ανταποκρίθηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, και στη συνέχεια ο Γάλλος σκηνοθέτης, ο Λουί Ζουβέ, τον πήρε μαζί του στη δραματική σχολή. Είχε την σχολή στο θέατρο Ατενέ. Και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας εκεί έγινε ουσιαστικά μαθητής από την αρχή, άφησε τη χρυσοχοεία, φοιτητής μάλλον για να είμαστε πιο σαφείς και ακριβείς, άφησε τη χρυσοχοεία και έπιασε την υποκριτική. Το καλοκαίρι του 38, αφού έχει πλέον ολοκληρώσει τις σπουδές του στη δραματική σχολή του Παρισινού θεάτρου Ατενέ υπό τον Λουί Ζουβέ, παίρνει το πτυχίο του, είναι αριστούχος και γυρίζει στην Ελλάδα, ξεκινώντας πλέον, έχοντας και το background λίγο από συμμετοχή σε θεατρικές παραστάσεις στο Παρίσι, ξεκινάει πλέον επίσημα την θεατρική του καριέρα, πριν τον πόλεμο. Πειραιά στο λιμάνι. Μπράβο, Μωρή. Τα πειραιά στο λιμάνι. Τα διέλω. Πόσο βγήκε? Ένα κιλό παρακάτι. Τι παρακάτι, πόσο παρακάτι δηλαδή? Ξέρω εγώ, παρακάτι μου είπε. Καλά, εσύ μωρή, όταν ζυγίζουν που τα έχεις στραβάδια σου, ε! Για να δω. Ούτε μισό κιλό δεν είναι αυτό. Ρε χαρτί και κακό. Αυτός δεν είναι χασάπης, παιδί μου. Αυτός είναι χαρτέμπορος. Τι είναι αυτό εδώ? Κατημάς. Τι κατημάς? Έτσι είναι, μαζί με το κρέας βάζουν και κόκαλο. Μα δεν είναι κρέας. Εδώ είναι χαρτί και κόκαλα. Αμάν, αμάν, κι άλλη κοκάλα. Δηλαδή μία κοκάλα έτσι και μία κοκάλα έτσι και έχουμε το σήμα των πειρατών. Α, όχι κι έτσι. Όχι έτσι. Ξανατύλιχτο. Α, τι θέλεις τώρα, Χριστιανέ μου? Τι θέλω, θα το πάω πίσω. Αν τύφηκαν τα κρόιδε, δηλαδή, και τους πουλάνε στρατσόχαρτο και κοκάλες για πιφτέκι. Αν δεν μπορούσα. Λάμπρο, Λάμπρο! Ο μορφάντρας όπως ήταν στην Γαλλία, στο Παρίσι, τον συνοδεύει το παρατσούκλι Le Beau Grec, δηλαδή ο όμορφος Έλληνας, και κάνει θράψη εκεί και στο γυναικείο κόσμο στις αρχές της δεκαετίας του 30 και πριν να επιστρέψει το 38 στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα επιστρέφοντας ξεκινά δειλά-δειλά, έχει την πρώτη του συμμετοχή το 1938 το καλοκαίρι σε θεατρική παράσταση «Τα παράσημα της Γριούλας» του Μπαρί, στον θίασο της κυρίας Κατερίνας, έτσι, η πρώτη του εμφάνιση εδώ στην Ελλάδα, και είναι καταγεγραμμένη σε 191 παραστάσεις διαφόρων έργων ελληνικών αλλά και ξένων, στις οποίες έχει συμμετοχή στο ελληνικό θέατρο ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για 40 χρόνια, 4 δεκαετίες. Τελευταία του παράσταση ήταν το 1978 στον θίασο Λάμπρου Κωνσταντάρα Νίκου Ρίζου Μάρος Κοντού,
στο musical «Τρελές επαφές» ρωμαϊκού τύπου του Κώστα Πρετεντέρη. Λένε για την παρουσία του στο θέατρο ότι ήταν ένας υπέροχος ηθοποιός ρυθμού που είχε σπάνια αίσθηση του θεατρικού χώρου με τέλεια κατοχή των εκφραστικών μέσων. Ακούστε τώρα ανάλυση που γίνεται από τους θεατρανθρώπους για το πώς ήταν στημένος πάνω στο σανίδι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Και βέβαια οι κινηματογραφικές του ταινίες είναι αμέτρητες. Ο Τρελός τα έχει 400. Τρελάρες όλοι γίναμε, τώρα ακούμε από τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, με τη συμμετοχή μάλλον του Λάμπρο Κωνσταντάρα, από μία έτσι, από τις γνωστές και επιτυχημένες ελληνικές ταινίες, κωμωδίες, και επανερχόμαστε να δούμε όλη την πορεία του και στον κινηματογράφο και μετά να συζητήσουμε και διάφορα άλλα θέματα που αφορούν στην προσωπική του ζωή και τη λατρεία που είχε, μεγάλη λατρεία για τις γυναίκες, που τον έφερε και σε πολλά μπλεξίματα, ε! Μας βάλουν γνώση. Τρελάρες όλοι γίναμε, χωρίσαμε, πληθύναμε στις εποχής που μπλέξαμε τα βάσανα τα τόσα. Τα έχουνε σωστά και τετρακόσια. Στην τρένη τη ζήση ένας τους δυο μας, ρε παιδιά, την έχουμε ψωνίσει. Ψηλό, ε! Τρελάρες όλοι γίναμε, χωρίσαμε, πληθύναμε στις εποχές μπλέξαμε τα βάσανα τα τόσα. Και του τρελά δικού η τρέλη είναι χωρίς υπερβολή. Οι μόνοι που τα έχουνε σωστά και τετρακόσα. Ήταν ο όριμος πλούσιος, ο γυναικάς πάντα. Παράδειγμα, οι ταινίες «Ο άνθρωπος που έσφαγε πλάκα», «Η βίλα των οργείων», «Τι 30, τι 40, τι 50», για το παράδειγμα αυτών των δύο ρόλων. Ήταν και ο πατέρας, ο μπαμπάς που πρόσεχε ιδιαίτερα και επικριτικά πολλές φορές την κόρη του, κυρίως όπως η Αλίκη στο Ναυτικό, όπως η ταινία «Χτυποκάρδια» στο Θρανίο, όπως το «Γιέ μου» κλπ. Κλπ. Όπου ας πούμε ήταν ο μπαμπάς κάποιων στάρ της εποχής, είπαμε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, το «Γιέ μου» έχει ένα άλλο τελείως σενάριο, δεν είναι πατέρας κόρης, αλλά τραβάει τα πάνδυνα από τον γιο του κλπ. Συνολικά έπαιξε σε 78 ελληνικές ταινίες. Ακούστε τώρα, έτσι μιλάμε για αριθμό ρεκόρ, δεν είναι ούτε μία ούτε δύο. Αν τα βάλετε αυτά με ξένα δεδομένα, πού να παίξει κάποιος 78 ταινίες με τα δεδομένα τα σημερινά, αλλά και τα τότε του Hollywood, ας πούμε, κλπ. Γυρίστηκαν οι ταινίες, κάποιες από αυτές, και στο εξωτερικό, στη Γαλλία, τη δεκαετία του 30. Αν ξανανεύουμε προς τα Ελίσια Παιδεία, Σχολείο Γυναικών, Κουρσάρος,
Ενώ υπάρχει και μια τέταρτη ταινία που δεν έχει διασωθεί πλήρως και ο τίτλος της είναι άγνωστος. Και έχει παίξει και σε μια ελληνική ταινία η οποία γυρίστηκε παρακαλώ στην Αίγυπτο το 1950. Ούτε για αυτή την ταινία όμως υπάρχουν αρκετά στοιχεία, επαρκή μάλλον στοιχεία. Τελευταία του ταινία ήταν ο Λαμπούρκος Μπαλαντέρ το 1981 σε σενάριο του γιου του Δημήτρη Κωνσταντάρα και του δημοσιογράφου Πάνου Τσίρου. Ήταν μια ταινία που θα δούμε στην πορεία τον δυσκόλεψε πάρα πολύ γιατί ήδη είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα με την υγεία του. Λάμπρος Κωνσταντάρας τώρα ντούπου 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 ντούπου. Στάσου, τι βιασύνη είναι αυτή. Τι χαλιά είναι αυτή. Τι έχεις παιδί μου. Δεν είμαι πια παιδί σου, τ' ακούς. Δεν είμαι πια παιδί σου και ούτε θέλω να σε ξέρω για πατέρα μου. Και θα φύγω αμέσως από αυτό το σπίτι. Για σε παρακαλώ, πώς μιλάς έτσι, γιατί. Δεν ξέρεις, λοιπόν, να σου πω εγώ. Περίμενα με λαχτάρα τον Τίνο απ' έξω να μου πει τι έγινε. Και εκείνος μου είπε με τι πρόστιχο τρόπο του μίλησες και ότι τον έδιωξες. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι μαζί με εκείνον έδιωξες και εμένα. Α, γι' αυτό κλαις, παιδάκι μου. Εγώ νόμιζα ότι σημαίνει τίποτα σοβαρότερο. Γι' αυτό το ξεβράκωτο το φοιτητάριο κλαις. Ο Τίνος δεν είναι ούτε ξεβράκωτο ούτε φοιτητάριο. Είναι επιστήμον και μάλιστα αριστούχος. Και δεν νομίζω ότι εγώ είμαι καλύτερη από αυτόν. Δεν είσαι καλύτερη από αυτόν. Μα και μόνο το γεγονός ότι είσαι κόρη του Καρασίνη αυτό αρκεί. Άσε πια η πρίκα που έχεις. Ξέρεις τι έχεις, ξέρεις. Ναι, ξέρω. Το κτήμα με τα αγκούρια και τα κολοκυθάκια. Το κτήμα με τα αγκούρια και τα κολοκυθάκια. Έχεις δίκιο να το λες έτσι. Γιατί δεν ξέρεις ότι τώρα κάθε πορτοκάλι μας θα είναι μπριλάντι 500 καρατίων. Και κάθε αγκούρι θα είναι φυσάκι με πεντόγυρα. Σε λίγες μέρες αυτό το κτήμα θα το βλέπουν όλοι οι γαμπροί του κόσμου και θα λιγώνονται. Γιατί θα αρχίσουν οι αντιλίες να δουλεύουν. Και θα βγάζει το μαύρο χρυσάφι μέσα από σωλήνες χοντράς σαν την κεφάλα σου. Και θα γεμίσουμε γκαζοτενεκέδες με πετόλυρα. Για όνομα του Θεού, τι έπαθες μπαμπά, τρελάθηκες. Άλλοι θα τρελαθούν, παιδάκι μου. Άλλοι θα τρελαθούν. Ντούπου, 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 ντούπου. Λοιπόν, ήρωας και στον πόλεμο ο Λάμπρος Κωνσταντάρας πολέμησε στο ύψομα 731. Ήταν η μάχη εκείνη που ήταν και θεωρείται ιστορικά μια από τις πιο κρίσιμες μάχες του Ελληνοτελετικού πολέμου. 15 μέρες συγκρούσεων από τις 9 μέχρι τις 24 Μάρτη του 1941 και τελικά εκεί πετύχαμε και μια πολύ μεγάλη νίκη. Η περιοχή βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα βόρεια της Κλεισούρας στην Αλβανία. Ήταν από τα ισχυρότερα ρίσματα που κατέλαβε ο ελληνικός στρατός κατά τις μάχες της περίοδου του Γενάρη του 1941 και κλειδί της όλης τοποθεσίας ήταν γιατί βρισκόταν στον κεντρικό τομέα του αλβανικού μετόπου. Να πούμε ότι εκεί υπάρχουν πληροφορίες ότι πολέμησαν και άλλοι όπως ηθοποιοί όπως ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος κλπ. Έμεινε η μάχη αυτή με 125 νεκρούς Έλληνες στρατιώτες, 28 αγνοούμενους και 425 τραυματίες. Ενώ ο Ιταλικός στρατός μέτρησε 1.000 νεκρούς και 3.000 τραυματίες. Γυρίστηκε και θεατρική παράσταση το 2018-19 και παίχθηκε για 2 χρονιές στο θέατρο Πορεία. Ήταν μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο Ύψωμα 731 σε σκηνοθεσία του Άρη Μπινιάρη και ουσιαστικά όλα τα γεγονότα ήταν καταγεγραμμένα εκεί. Τώρα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας γίνεται εφοπλιστής και ανακοινώνει το μέγεθος του στόλου του. Αγαπητοί κύριε Τζέφερσον, 10 άνθρωποι στην Αθήνα έλαβαν τηλεφωνική μου εντολή να αναζητήσουν το πιο κόκκινο τριαντάφυλλο της Αττικής. Καταξοδεύτηκε. Ναι, αλλά η λεγάμενη θα λιποθυμήσει από τη συγκίνηση. Να δείτε που θα έχει στην τσέπη του και κανένα κόσμημα. Δεν το φαντάζομαι. Αλλά ένας τεπενδρής δεν μπορεί να ξοφλήσει το χρέος του θαυμασμού του με ένα μόνο τριαντάφυλλο. Αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία ναυπηγείται το μεγαλύτερο σκάφος του στόλου μου. 178.000 τόνοι. Κυρία Τζέφερσον, να το δώρο των γενεθλίων σας. Σπουδαία χειρονομία. Τι να κάνει ο άνθρωπος, ας μην είμαστε υπερβολικοί. Αλλά προς Θεού, μην νομίζετε ότι έχω την ευτέλεια να γράψω το πλοίος το όνομά σας. Αντιθέτως, θα γράψω το όνομά σας στο πλοίον, το οποίο θα ονομάζεται εφ' εξής δόμνα και θα είναι η ναυαρχής του στόλου μου. Τα χαρτιά μου για να δούμε καλά είναι αμέτρητες οι θεατρικές παραστάσεις τις οποίες είχε συμμετοχή.
με πρώτη είπαμε το 1939 το παράσημο της Γριούλας του Μπαρί στο θείασο της κυρίας Κατερίνας, και επίσης το 1939 συνεχίζεται η παρουσία του στη θεατρική σκηνή με τις λόξες γυναικών της Rachel Crothers, επίσης και πάλι στον θείασο της κυρίας Κατερίνας. Το 39 παίζει σε άλλες δύο θεατρικές παραστάσεις, το Στραβόξυλο του Δημήτρη Ψαθά, στο θείασο του Βασίλη Αργυρόπουλου, και τον Μισάνθρωπο του Μολιέρου, επίσης στο θείασο του Αργυρόπουλου. Το 40, μπαίνουμε στον πόλεμο τώρα και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, αλλά η τέχνη αποτελεί ένα πολεμοφόδιο για τους ανθρώπους για να κρατηθούν. Το 40 λοιπόν παίζει στις οικογενειακές καντρίλες του Θάνου Τσούμπρη, στο θείασο Αργυρόπουλου, και σε άλλες δύο παραστάσεις, το Μοντέλο της Γυναίκας Μου του Παναγιώτη Παπαδούκα και τον Μισογίνη του Δημήτρη Χρονόπουλου, όλες οι παραστάσεις στο θέατρο Αργυρόπουλου. Το 41, έχουμε μπει στον πόλεμο. Παίζει στο θείασο Μιράντας Μιράτ και Γιώργου Παπά την θεατρική παράσταση Έξοδος Κινδύνου του Αλέκου Λιδωρίκη. Και την ίδια χρονιά παίζει επίσης από τον Αλέκο Λιδωρίκη την παράσταση Μία Ζωή Είναι Αυτή στον ίδιο, με τον ίδιο θείασο. Το 42, η κυρία που κοροϊδεύει του Τίμου Μωραϊτίνη στο θείασο Μιράντας Μιράτ και Γιώργου Παπά. Η κυρία θέλει να χωρίσει του Έρνεστ Βάιντα. Ο παίκτης του Φίοντορ Ντοστογεύσκη, αυτό μπορεί να μην το γνωρίζει και ο κόσμος πολύ, ότι έχει παίξει και Ντοστογεύσκη. Ένα καινούριο αστέρι του Σασά Αγκιτρή. Grand Hotel του, με το θείασο Μουσούρι. Παντού τα πάντα με το θείασο Μουσούρι, ένα έργο του Αλέκου Λιδωρίκη. Η δίκη της Μέρι Ντάνκαν του Οράτιου Ντε Καρμπουτσία. Όλα αυτά το 42 εν μέσω πολέμου, όπως επίσης και άλλες δύο παραστάσεις, αν έχει στίχη, του Δημήτρη Ιαννόπουλου και εκείνη τη νύχτα της, του θείασου Μουσούρι, με το θείασο Μουσούρι του Λάγιος Ζήλαχη. Το 43, έρωτα Μαστροχαλαστή του Σπύρου Μελά. Το 44-45 που ανοίγουν κάπως τα πράγματα. Έτσι αγαπούν τα νιάτα του Έρνστ Βουλτούγκεν. Σκάνδαλα σε γυμνάσιο Θηλαίων του Φοντόρ, σε ελεύθερη διασκευή του Γρηγόρη Ξενόπουλου. Και Πρίγκιπς Μουζούζης του Γιώργου Ασημακόπουλου και του Παναγιώτη Παπαδούκα στο θείασο Καλλιτεχνική Ένωση. Έτσι φεύγει όλη αυτή η περίοδος, η προπολεμική και μέσα στον πόλεμο και την κατοχή, και ανοίγει μετά μια άλλη ιστορία από το 49 και 50 μετά, γιατί από το 45 μέχρι το 49 δεν έχουμε καμία θεατρική παρουσία και συμμετοχή του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Γιώργο Ζαμπέτα να λέει στο Λάμπρο Κωνσταντάρα «Πατέρα κάτσε φρόνημα». Πάρτε, 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 πάρτε. Ο Παπαγραφίδας κερδάει. Πάρτε. Πατέρα κάτσε πρόνημα. Πατέρα κάτσε πρόνημα. Πατέρα κάτσε πρόνημα. Μη γίνεσαι ρε ζήλη. Μη γίνεσαι ρε ζήλη. Μη γίνεσαι ρε ζήλη. Τα νιάτα θέλουν έρωτα κι γέρυχα μομίλη. Κάθε πράγμα στο καιρό του και τον άκουστο κολλιός. Στη ζωή έγινε νόμος και δεν γίνεται αλλιώς. Συγχώρεσέ με παιδί μου, και η μοίρα γράφει την ιστορία. Το 58 το Τρελοκόριτσο, Διακοπές στην Αίγινα του Ανδρέα Λαμπρινού, Δύο αγάπες δύο κόσμοι του Ηλία Παρασκευά. Το 59 το Αγοροκόριτσο, Ταξίδι με τον έρωτα, το Παραστράτημα μιας αθώας του Κώστα Ανδρίτσου. Το 60 παίζει σε 6 ταινίες, Αντίο ζωή, Είμαι αθώος, Τυφλός άγγελος, Ερωτικά παιχνίδια του Γιώργου Θεοδοσιάδη, Κρουαζιέρα στη Ρόδο του Γιάννη Δαλανιανίδη και ένας Δον Ζουάν για κλάματα, γνωστή ταινία από τις εξαιρετικές του Ντίμι Δαδύρα. Το 61, Λάθος στον έρωτα, Η Λίζα και η άλλη και Η Αλίκη στο ναυτικό του Αλέκου Σακελάριου. Το 62, Θρίαμβος και Κατηγορούμενος ο Έρος του Γκρέγκ Τάλας.
Το 63 παίζει σε 6 ταινίες. Ο Καζανόβας του Σοκράτη Καψάσκη. Αυτό το κάτι άλλο του Γιώργου Λαζαρίδη. Ο Κύριος Πτέραρχος του Ντίνου Κατσουρίδη. Ο Μπαμπάς μου και εγώ του Ερίκο Θαλασσινού. Χτυποκάρδια στο θρανείο του Αλέκου Σακελάριου. Και Μικρή και Μεγάλη Ενδράση του Ορέστη Λάσκου. Το 64 παίζει στη Χατοπέκτρα. Ο Εαυτούλης μου. Η Βίλα των Οργείων του Ντίνου Δημόπουλου. Θα σε κάνω Βασίλισσα του Αλέκου Σακελάριου. Το 65 Επιστροφή και η έμου του Γρηγόρη Γρηγορίου. Το 66 συμμετέχει σε 5 κινηματογραφικές ταινίες. Τζένι, Να ζει κανείς ή να μη ζει. Η γυναίκα μου τρελάθηκε. Η κόρη μου η σοσιαλίστρια και υπάρχει και φιλότιμο. Οι δύο τελευταίες ταινίες του Αλέκου Σακελάριου. Και το 67 σπάει ρεκόρ συμμετέχοντας σε 8 ταινίες. Βίβα Αρένα. Ο Γεροντοκόρος, ο Σπαγκοραμένος, Πατέρα Κάτσε Φρόνημα, Δημήτρη μου, Κάτι Κουρασμένα Παλικάρια, Ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι και Αν Όλες οι Γυναίκες του Κόσμου, του Νέστορα Μάτσα. Το 68 ο Τρελός θα έχει 400, ο Ρωμιός έχει φιλότιμο, Καπετάν Φάντης Μπαστούνη. Το 69 ο Μπλοφατζής, ο Τζαναμπέτης, Ισαΐα Μη Χορεύεις, το 70 Κρίμα τον Πόη Σου και ένα Τρελός Γλετζές, το 71 ο Φαφλατάς, ο Τρελοπενιντάρης, Πίσω μου σε έχω Σατανά και Τη Ζήλια στα Καμώματα. Και το 72, μια από τις μεγάλες του ταινίες, Τι 30, Τι 40, Τι 50, σε σκηνοθεσία Κώστα Καραγιάννη, όπως και οι άλλες δύο ταινίες τις οποίες πρωταγωνίστησε εκείνη τη χρονιά, Ο Άνθρωπος που έσπαγε πλάκα, είχε πάει, αν θυμάμαι καλά, στην Αφρική, και όχι, αυτό είναι το επόμενο, Ο Άνθρωπος που γύρισε από τη ζέστη. Το 73, Ο Φαντασμένος με τον Τίνο Δημόπουλο. Στη συνέχεια αρχίζει και γνωρίζει την πτώση του ελληνικού κινηματογράφου, όπως ξέρουμε και γνωρίζουμε ιστορικά. Και το 1981 παίζει στην τελευταία του ταινία Ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ σε σκηνοθεσία του Κώστα Καραγιάννη, για την ταινία την οποία θα σας πούμε και πώς έγινε και τι έκανε εκείνη την περίοδο ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Όμως τώρα να ακούσουμε τον Νίκο Ρίζο να μιλάει για τον μεγάλο συμπροταγωνιστή του. Σε πια να είναι, ας πούμε, 50 ο Λάμπρος, 45. Εχάζευες πλέον καθώς ήσουν στην κουίδα και εχάζευες με τις υποκριτικές του δυνατότητες. Έβλεπες ένα χειριστή άψογο του λόγου, της ερμηνείας, της υποκριτικής και όλα αυτά σαν να είναι στο σπίτι του. Με έναν απλό τρόπο, με ένα φυσικό τρόπο που τον ζήλευαν όλοι. Οι περισσότεροι νέοι ηθοποιοί πραγματικά τους έβλεπα κάθε μέρα που καθόνουσαν στην κουίντα για να δουν τις καλύτερες σκηνές που είχε. Κάτι πολύ ωραίες σκηνές με τη Μάρο, με τη Χρονοπούλου, με μένα είχε ωραίες σκηνές, του άρεσε. Του άρεσε γιατί τον ακολουθούσα κάπως πιστά. Στους αυτοσχεδιασμούς. Ναι, στους αυτοσχεδιασμούς και στο ύφος. Αυτό χαιρόταν και μου έλεγε κοντέ άτιμε. Ήμασταν στο θέατρο Διάνα. Και πήρα από εκεί το τηλεφώνημα από το σπίτι, από τη γυναίκα του. Μου λέει, ο Λάμπρος δεν είναι καλά, Νίκο. Έλα σπίτι. Εν τω μεταξύ είχε πάει ο Τσουκαντάς, ο φίλος μας γιατρός, και μου λέει, Νίκο, ο Λάμπρος δεν είναι καλά. Είχα την ατυχία να πούμε να πιω το ποτηράκι αυτό. Ήταν δυσάρεστο φοβερά για μένα, ήταν ωραία συνεργασία, ήταν μου κακοφάνηκαν, δηλαδή ήταν μια συσσόρευση περίεργη, η οποία ήταν και απροσδόκητη. Ξυριζόταν. Για να έρθει στο θέατρο, ξυριζόταν και το φύγε η μηχανή από το χέρι. Γυναικοδουλειές τώρα, παιδιά. Ακούστε να δείτε. Λάτρευε τις γυναίκες. Ο μεγάλος του έρωτας, ο πρώτος, καλά, είχε τις περιπετιούλες του, αλλά το 40-41 γνωρίζει, παίζοντας στην κωμωδία Μια Ζωή Είναι Αυτή του Αλέκου Λιδωρίκη, την Γιούλη Γεωργοπούλου. Τον ερωτεύεται τρελά, σφόδρα. Η Γιούλη Γεωργοπούλου, νεαρή ηθοποιός τότε, έτσι, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το θέατρο, έτσι απλά για να είναι κοντά
στο Λάμπρο Κωνσταντάρα και να τον βοηθήσει στο κομμάτι της δικής του ανέλυξης. Έτσι. Ήτανε η περίοδος δύσκολη, γερμανική κατοχή, φτώχεια και για τους δύο, έτσι, για όλους. Και βέβαια όλη αυτή η ιστορία τους έφερε κοντά. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δεν ήτανε πολύ του γάμου, παρότι έκανε δύο γάμους. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Αλλά ούτε και πολύ φανατικός και με τα παιδιά και με την όλη δομή της οικογένειας, έτσι. Όμως λάτρευε τη Γιούλη και έτσι στις 9 Δεκέμβρη του 45 ήρθαν εις γάμου κοινωνίαν. Αλλά τι έγινε βρε με τον Λάμπρο? Άργησε να πάει στο γάμο, άργησε να πάει στην εκκλησία, γιατί άργησε και πολύ, καμιά μια μισή ώρα, γιατί εκείνη την ώρα είχε προγραμματιστεί ο γάμος σε Κυριακές φυσικά. Τότε έτσι δεν υπήρχαν στις καθημερινές γάμοι, ήταν όλο το κομμάτι της διαδικασίας αυτή την Κυριακή. Αυτή στην Κυριακή και έπαιζε η ΑΕΚ. Έπαιζε η ΑΕΚ και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας παρακολουθούσε την ΑΕΚ και άργησε να φτάσει στο γήπεδο και μάλιστα ήταν και λίγος μουτζούφλης, δεν είχε πάει καλά η ομάδα, δεν κέρδισε και εμφανίστηκε λίγο με κατεβασμένα τα μούτρα, οπότε καταλαβαίνετε και την έκπληξη της Γιούλης Γεωργοπούλου που τον είδε μετά από τόση ώρα, είχε ανησυχήσει, σου λέει δεν θα έρθει ο γαμπρός, πάει τέλος, την κοπάνησε, αλλά που τον είδε και τον είδε με κατεβασμένα μούτρα, σου λέει εδώ με το ζόρι τον φέρανε, όχι, άλλη ήταν η αιτία, η ΑΕΚ. Μετά την Γιούλη Γεωργοπούλου είχε τις περιπέτειές του και κάποια στιγμή μπήκε στη ζωή του δυνατά και η Άννα Καλουτά, ένας έρωτας που γεννήθηκε όταν έπαιζαν μαζί στο θέατρο στο θίασο της Κοτοπούλη. Ήταν έντονοι οι καυγάδες τους, ξεχώριζε αυτό και υπήρχε βέβαια όλο αυτό το κομμάτι. Τους έβλεπε η Κοτοπούλη και έλεγε «Συγγνώμη, αυτοί οι δύο γιατί τσακώνουν τόσο πολύ, ερωτευμένοι είναι?» Και απαντούσε τώρα θυμωμένα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, «Εγώ με αυτή την ψιλογαϊδούρα». Και απ' την άλλη, ξέρω εγώ, η Άννα Καλουτά, εγώ με αυτόν τον άχαρο ψηλέα. Και τελικά γεννήθηκε εκεί ένας έρωτας πραγματικός, με τα ερωτικά φιλιά κυρίως που δίνονταν στην παράσταση, τα οποία αποψεύτηκα μετατράπηκαν σε αληθινά, καθότι κάποια στιγμή μετά την παράσταση γυρνάει ο Κωνσταντάρας και λέει στην Καλουτά, πολύ ωραία φιλάς τελικά, και απαντάει και εσύ η Άννα Καλουτά, και ξεκίνησε έτσι ένας δυνατός έρωτας, ο οποίος κράτησε από το 49 μέχρι το 54. Ο μεγάλος έρωτας, ο τρίτος, και η γυναίκα με την οποία μείνε τα περισσότερα χρόνια, ήταν η Χριστίνα Σίλβα Πουλοπούλου. Την ηθοποιός βέβαια, την έφτασε μέχρι και σε πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, βοήθησε πάρα πολύ φυσικά. Κάποια στιγμή η Χριστίνα Σίλβα του έκανε πρόταση γάμου. Λέει, εγώ δεν θέλω να παντρευτώ, τέλος, δεν υπάρχει περίπτωση, μία φορά την πάτησα. Και ενώ κρατούσε ασπίδα και άμυνα, σε ηλικία 58 χρονών, μετά από αρκετό καιρό κοντά στην Χριστίνα Σίλβα, αφήνει την Χριστίνα Σίλβα και γνωρίζει τη φιλιό και κάτου, την οποία και παντρεύεται, μία γυναίκα 25 χρόνια μικρότερη του, με την οποία συζούσε για πάνω από 7 χρόνια. Γνωρίστηκαν το 61 και παντρεύτηκαν το 71. Έμειναν μαζί 24 χρόνια μέχρι το θάνατό του. Τη θαύμαζε και την αγαπούσε για την αφοσίωσή της και θεώρησε ότι είχε βρει το δικό του λιμάνι κοντά σε αυτήν την γυναίκα. Μαρτυρίες τώρα της Μέρης Χρονοπούλου και της Μάρος Κοντού για το Λάμπρο Κωνσταντάρα, ένα αφιέρωμα που έγινε εδώ στην ΕΡΤ το 1992. Στου απίθανες. Π.χ. στο έργο Μπάμπης και Μπαμπίνος, ένα στοιχείο της παράστασης την αναγνώριζε, την παλιά, τον παλιό ερωτά του, από ένα σταυρουδάκι που ήταν ρουμπινένιο, 5 ρουμπίνιο οριζόντια και 7 κάθετα. Την ημέρα της πρεμιέρας πάω στο καμαρίνι μου. Βλέπω ένα βελούδινο κουτί, το ανοίγω, μια αλυσίδα χρυσή και ένα σταυρό τέτοιον τον έχω ακόμη. 5 μεγάλα ρουμπίνια και 7 κάθετα ρουμπίνια. Και μου λέει ο σταυρός και την παράσταση. Λάμπρο μου λέει ευχαριστώ πολύ, είναι πάρα πολύ ακριβώς. Ο σταυρός είναι πάρα πολύ μεγάλα τα ρουμπίνια. Και μου απαντάει, παψιά νόητη. Αν ήταν τόσο δά σταυρουλάκι θα το βλέπαν ολόκληρη θεατράρα το ρεξ. Τι ήταν αυτό που έκανε ιδιαίτερη την υποκριτική του Λάμπρου Κωνσταντάρα? Η καμία υποκριτική θα μπορούσα να πω. Η έλλειψη παντελούς υποκριτικής. Ένα πλήρες λύσιμο. Δηλαδή. Λύσιμο, όπως ήταν στη ζωή του, στο καμαρίνι, ήταν και στη σκηνή. Είχε μια προσωπικότητα που τη μετέφερε πάνω στην σκηνή και ήταν αυτή που παίρνει στον κόσμο. Δεν υπεδίαιτο σχεδόν. Ήταν
τραγικά αφαιρετικός με όλες τις υπερβολές που κάνει κανένα φράνας κωμικός, κάτι μούτες αυτά. Το παίξιμό του όμως σε μια κατάσταση ήταν απλό καθημερινό αφαιρετικό, ήταν πάρα πολύ ευχαριστώ. Ο Λάμπρος από μια ηλικία και μετά που έγινε σπουδαίος ρολίστας, καρατερίστας, ήταν ακριβώς το ότι άφησε τον πραγματικό του, αυτό τον παιδικό του κόσμο να βγει προς τα έξω. Αυτά τα πράγματα που έκανε ο Λάμπρος, ο οποιοσδήποτε άλλος, δηλαδή όταν σε τρώει το κεφάλι σου ξύνεσαι έτσι, ο Λάμπρος ξυνόταν έτσι και πέρναγε. Προχθές έβλεπα μία σκηνή σε μια έγχρωμη ταινία που γυρίσαμε στο Hydra Beach, πάλι δεν θυμάμαι τίτλο, που με έχει ερωτευτεί και ζητάει από το υπηρετικό προσωπικό να φύγουν και κάνει πως είναι πολύ άρρωστος. Είμαι άρρωστος. Και πλησιάζω εγώ με ένα σοτσάκι, θυμάμαι, καθισμένη πλάι του, να του πω τι έχετε. Και κάνει πριν μου μιλήσει το εξής. Μα το έκανε έτσι που μόνο ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας μπορούσε να περάσει. Θέλει να μου πει κάτι ερωτικό και βγάζει τη γλώσσα του σαν σκυλάκι. Και περνάει αυτό το πράγμα. Ο Λάμπρος δεν έχει εκτιμηθεί ακόμη όσο θα εκτιμηθεί τα επόμενα χρόνια και από τις νεότερες γενιές. Ήταν μεγάλος ηθοποιός. Το 70 άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Είχε διαβήτη. Βέβαια ποτέ δεν πρόσεχε τη διατροφή του. Έτσι και το 78 έπαθε διαβητική κρίση, η οποία στη συνέχεια του μετατράπηκε σε εγκεφαλικό επεισόδιο, ελαφρύ μεν, αλλά άρχισε να το αφήνει κουσούρια. Το Νοέμβριο εκείνης της περίοδου, το 78 δηλαδή, ετοιμαζόταν να πάει σε μια παράσταση και λόγω του εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί και της επιδείνωσης της υγείας του, έπαθε μερική παράλυση της δεξιάς του πλευράς, κυρίως επηρεάζοντας το χέρι, το πόδι, κάτι σαν ημιπληγία και βέβαια και την ομιλία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι έπαθε ένα νέο αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο και σιγά σιγά άρχισε η υγεία του να παίρνει την κάτω βόλτα. Έγινε προσπάθεια, έπεσαν πάνω του όλοι οι γιατροί, γνωστοί φίλοι, επιστήμονες και κάπως κατάφερε να πατήσει πάλι στα πόδια του, να επανέλθει, μιλάμε τώρα για τα τέλη του 78, αρχές του 79, αλλά δεν αποθεραπεύτηκε τελείως. Κράτησε μακριά τη ζωή του από τον κινηματογράφο μέχρι το 81, δηλαδή ουσιαστικά 2 χρόνια και κάτι λίγο μετά το κεφαλικό, όπου έπαιξε και στη τελευταία του ταινία, ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ. Το σενάριο το είχε γράψει ο γιος του, Δημήτρης Κωνσταντάρας. Η αλήθεια είναι ότι το κεφαλικό του είχε αφήσει κάποια κουσούρια, έτσι. Στην ομιλία ιδιαίτερα υπήρχε πρόβλημα. Δηλαδή, όταν καθόταν και ήταν ήρεμος και μίλαγες με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, όσοι ήταν στον περιβάλλοντα χώρο του και στην παρέα του και στην δική του έτσι στάση, έλεγαν ότι το κάπα και το πι το έλεγε λίγο περίεργα. Στα γυρίσματα της ταινίας όμως, αυτό ξεπεράστηκε ως εκθαύματος. Ήταν άψογος ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και οι ηθοποιοί, κυριολεκτικά όλοι που τον είχαν γνωρίσει από κοντά και έβλεπαν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Ήταν η Μάρο Κοντού, η Νέλη Γκίνη, ο Τόνις Γιακοβάκης και άλλοι. Και κατάφερε να τελειώσει και να ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία αυτή την ταινία που και αυτή πέρασε στην ιστορία. Αμέσως μετά, δεν έφτανε αυτό, αλλά κάνει και μια τελευταία προσπάθεια και ηχογραφεί έναν δίσκο, του άρεσε πολύ να τραγουδάει. Ένα δίσκο με 12 τραγούδια τα οποία είχε γράψει ο γιος του. Είχε καλή φωνή, αυτό είναι δεδομένο. Και κυκλοφορεί και αυτός ο δίσκος, παρότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα που του είχε αφήσει το εγκεφαλικό. Το 93 παθαίνει ένα νέο βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, πολύ πιο βαρύ από τα προηγούμενα, και πλέον είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα στην ομιλία και στην κινητικότητα του δεξιού του χεριού. Κλείνεται στον εαυτό του, δεν θέλει να δει κανέναν, δεν θέλει κανένας να τον δει και αποσύρεται στην Βάρκιζα, απομονώνεται στη Βάρκιζα, όπου σταδιακά δυστυχώς επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας του και κάποια στιγμή εσπευμένα το 1985, καλοκαίρι του 85, μεταφέρεται στο Ασκληπείο της Βούλας. Γυρίζει σπίτι, καταβεβλημένος, ταλαιπωρημένος, μετά από όλη αυτή τη νέα περιπέτεια υγείας και την
παρουσία του στο νοσοκομείο, την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, και στις 28 Ιουνίου του 1985 ο Λάμπρος Κωνσταντάρας φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών. Φαντάστε το τι έγινε στην κηδεία του λαϊκό προσκύνημα στην κυριολεξία. Συγκλονίστηκε όλη η χώρα αλλά και οι Έλληνες του εξωτερικού που τον λάτρευαν. Κηδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Βέβαια, για να λέμε έτσι και τα πράγματα όπως έχουν, μια μεγάλη φυσιογνωμία όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δεν φεύγει από τη ζωή. Είναι το κομμάτι το ουσιαστικό της εικόνας που βλέπεις και έναν άνθρωπο να κινείται. Είναι εδώ παρόν στη ζωή. Είναι από αυτούς που λέμε ότι έχει περάσει ανεξίτηλος μέσα από το χρόνο και αθάνατος. Και γι' αυτό άλλωστε κάναμε και το αφιέρωμα αυτό στον Λάμπρο Κωνσταντάρα σήμερα. Έτσι, για να χαρούμε την παρουσία του που είναι ακόμα εδώ κοντά μας και μας δίνει ζωή και χαμόγελο με την παρουσία του στις κινηματογραφικές ταινίες. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα σας αφήσουμε τώρα με διάφορες στιγμές του Λάμπρου Κωνσταντάρα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την εκπομπή Ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα στις 9 το πρωί. Να είστε καλά. Μάλιστα. Όπως λένε, με μια πεντάρα του Κωνσταντάρα. Μα γιατί με κλαίει αυτός. Συγκινήθηκε. Κουράγιο, τι να κάνουμε, και αυτό θα περάσει. Αμάν, ο τρελός. Πόσα καράβια έχετε, κύριε εφοπλιστά. Μα... Αφήστε τα. Θα σου από τα μάτια μου παράσετε τις κοινωνίες και μη σε ξαναβρω στο δρόμο μου, γιατί εσύ θα μπει στο χώμα και εγώ στη φυλακή, ε. Ξαφανίσου. Μάλιστα, θα εξαφανιστώ. Άιτε να γαδείς, τα διαλωλέρωσα τα χέρια μου. Γλίτσι. Τα τσιγάρα σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Πόσο κάνουν? 30 δραχμές. 30 δραχμές. Μάλιστα. Πώς σε λένε? Ιάκωβο. Ιάκωβο. Είχα ένα μικρό ρινόκερο που τον φώναζε Ιάκωβο. Μήπως κρατάτε ψηλά πάνω σας, κύριε Φεδρινέ? Πολύ ευχαρίστως. Δυστυχώς δεν έχω ψηλά. Χιλιάρικο. Έφεργεσαι, ψηλά είναι κι αυτά. Ορίστε, παιδί μου. Ευχαριστώ. Μια στιγμή να σας φέρω τα ρέστα. Ρέστα. Δεν χρειάζονται ρέστα. Δικά σου, Ιάκωβε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Κάτι τέτοια κάνω και σκλαβώνω τον κόσμο. Πού φτωσαι? Έλα τα λιράκι Ομόνια! Γίνεται να με πάρεις με 4 δραχμές. Κάνα τα λεφτά σου, ρε κουβαρτά. Δεν λες ότι θα μου πιάσεις 2 θέσεις. Τον κακό στον καιρό, κόπανε. Γεια σου, κύριε Ωνάση. Για σταθείτε, για σταθείτε. Δεν μου λες, εσύ όταν έλεγες δικό σου πρόσωπο, τι εννοούσες? Τη μνηστή μου. Αμέτσι πες μου. Μα δεν ξέρω εγώ καμιά μνηστή του. Δεν είσαι εδώ η Δεσποινίδα Αλεξοπούλου. Η Δεσποινίδα Αλεξοπούλου, δεν ξέρω εγώ τι μνηστή σου, ούτε την παροχή σας. Τι να σου πω. Τι, σέβομαι την ηλικία σου, τι να σου πω. Έχεις το διάλογο εδώ μέσα. Έχεις το διάλογο, αλυταρά. Έχεις το διάλογο. Αλυταρά. Γεια σου, Σταύρο. Καλώς αγκυρλάμε. Δεν είναι καλά τα πεπόνια, ρε. Γλύκισμα. Εγώ σε ρωτάω για πεπόνια. Αν ήθελα γλύκισμα, πήγαινα στο ζαχαροπλαστείο, έπαιρνα 2 τουλούμπες και τις δερλίκωνα. Θέλω να σου πω πως είναι πολύ γλυκά. Πρώτη τάξη. Μπράβο, παιδί μου. Πόσο είναι το κιλό? 8. Τι 8? 8 δραχμές το κιλό. Δεν μου λες για τρελούς ψάχνεις, ρε Σταύρο. Εμένα με λένε Λάμπρος Κουντρί, δεν μπορείς να με κοροϊδέψεις. Γιατί, κυρλά? Γιατί πρώτα απ' όλα σε ρωτάω πως είναι τα πεπόνια και μου λες γλύκισμα. Ύστερα σε ρωτάω πόσο έχουν και μου λες 8. Αν είναι έτσι, δεν παίρνω φούρτα, ρε Σταύρο. Όχι, παίρνω 2 καταήφια που είναι πραγματικό γλύκισμα και μου έρχονται και φθηνότερα. Πάρε καρπούζι. Γιατί να πάρω καρπούζι, δηλαδή? Έχει φθηνότερα. Και τα κάρβουνα έχουν φθηνότερα. Θα πάρω κάρβουνα, δηλαδή? Άσε με, ρε, άσε με να χαρίζω. Άλλο τα φρούτα, άλλο τα κάρβουνα. Κόβεις μισό πεπόνι. Και τ' άλλο μισό τι να το κάνω? Θα βρεθεί κανένας άλλος μουστερής να το πάρει. Και αν δεν βγει καλό? Αν δεν βγει καλό, να πάρω εγώ την κολοκύθα για κρέμ καραμελέ, ρε Σταύρο. Μα για στάσου και τώρα. Μήπως κι εγώ είμαι μέσα στα πεπόνια? Τότε δεν έχεις μανάβικο, ρε Σταύρο, έχεις λαχιοφόρο αγορά. Να μην πάρουμε φρούτα λοιπόν, να πάρουμε 2 λαϊκά λαχεία. Μα τέλος πάντων τι θέλεις? Τίποτα, ρε Σταύρο, να σε καλά κι εσύ και τα φρούτα σου, φάτα μόνος σου. Άκου να σου. Το πεπόνι είναι κλειστό πράγμα. Ξέρεις τι έχει μέσα? Και η κεφάλα σου δεν κλειστεί, ξέρεις τι έχει μέσα? Δηλαδή ξέρω τι έχει, αλλά δεν σου λέω. Απαράτα με τα κλαμάρα. Και τι πάνε να πει VIP? VIP, Μανώλη, άξεστε, είναι τα αρχικά τριών αγγλικών λέξεων. Vita, very, Jota, important, P person. Α, μάλιστα. Very important person. Μάλιστα. Τον κακό στον καιρό. Ξέρεις εγγλέζικα? No. Γιατί ρωτάω, μήπως ξέρεις ελληνικά? Μάθε λοιπόν ξύλο να πελέκητον ότι η VIP είναι ένα σπουδαίο πρόσωπο. Δηλαδή μια προσωπικότητα. Δηλαδή εγώ. Δεν μου λέτε, θα μπορούσαμε να βλέπαμε τον κύριο υπουργό? Αποκλείεται, είναι το... Πες το πώς είμαι. Πώς είπατε? Αρχαία ελληνική πόλη της Νοτίου Ιταλίας. Γνωστή δια των πλούτων και την τριφυλότητα των κατοίκων της. Της Νοτίου είπατε?
Τι? Ήψιλον τα δεύτερο. Ναι, ύψιλον. Αν είναι δηλαδή σωστό το υπνόβατς που έχω γράψει. Αλλά μάλλον σωστό θα είναι. Κοιμάται, λέει και περπατάει. Τι, Σίβαρης. Ναι, ταιριάζει. Πού στο διάλο πάνε και τα βρίσκουν για να ταλαιπωρούν τον κόσμο στα καλά καθούμενα.